Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα, πολύ ωραίο ερώτημα. Πώς μπορούμε να εξελιχθούμε από την αυτολύπηση στην αυτοσυμπόνια. Αφορμή για αυτό το βίντεο δύο σχόλια, τα οποία βρίσκονται κάτω από το βίντεο αυτοσυμπόνια ναι, αυτολύπηση όχι, το link αυτού του βίντεο με τον τίτλο «Αυτοσυμπόνια ναι, αυτολύπηση όχι»... θα περιλάβω στην περιγραφή του παρόντος βίντεο. Κάνει μια φίλη το εξής ερώτημα. «Θέκλα μου, μπορείς να κάνεις ένα βίντεο... για το πώς μπορούμε να εξελιχθούμε από την αυτολύπηση στην αυτοσυμπόνια» «Νιώθω ότι δεν έχω δύναμη να αγαπήσω τον εαυτό μου... και δίνομαι στον άλλο μέχρι να με ξεσκίσει ψυχικά... και ενώ το καταλαβαίνω... Είμαι ακόμα δίπλα τους γιατί δεν μπορώ να βάλω όρια από φόβο ότι δεν μπορώ χωρίς αυτούς. Λοιπόν, άρα, σε αυτό το ερώτημα έχουμε δύο πράγματα τα οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα. Το ένα είναι ότι η φίλη έχει αυτολύπηση. Δηλαδή, λυπάται τον εαυτό της σε σημείο που έχει φτάσει στη συνθήκη της μαθημένης αβοηθησίας. Η αυτολύπηση και η μαθημένη αβοηθησία πάνε πακέτο. Δηλαδή νιώθω και πιστεύω ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγω από τα δυνάμου, μου. Δεν μπορώ να ξεπεράσω τα προβλήματά μου. Λυπούμε τον εαυτό μου και τον βρίσκω αβοήθητο. Αίσθημα βοηθησίας. Και παράλληλα με αυτό στο ερώτημα της φίλης υπάρχει και ο φόβος ότι δεν μπορείς χωρίς τους άλλους ανθρώπους. Στην περίπτωση της κοπέλας αυτής, η ψυχοθεραπεία είναι μονόδρομος. Μονόδρομος. Και η ψυχοεκπαίδευση, αλλά και η ψυχοθεραπεία. Φτιάχνω αυτό το βίντεο σήμερα. Απαντάω στο ερώτημά της. Θα απαντήσω και στο ερώτημα μιας άλλης φίλης που σχολίασε κάτω από το βίντεο. Αυτό μια νέα αυτολύπηση, όχι. Όμω πρέπει να είμαι ειλικρινή μαζί τη και μαζί σα, εάν βρίσκεστε σε παρόμοια συνθήκη, για το ότι η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί μόνο σου να φύγει από ένα στάδιο αυτολύπηση, μαθημένη αβοηθησία και φόβου τη μοναξιά, χωρί να έχει στήριξη, ενδυνάμωση και τα κατάλληλα εργαλεία που θα σου δώσει η ψυχοθεραπεία. Όταν πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, μέσα από την ψυχοθεραπευτική σχέση, μαθαίνουμε εμπειρικά ότι έχουμε δυνάμεις που δεν γνωρίζουμε. Και δεν υπάρχει κανένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο το οποίο να υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία. Εννοείται ότι θα επιλέξουμε έναν θεραπευτή ο οποίος να ταιριάζει σε εμάς και ο οποίος να έχει γνώσεις γύρω από τα θέματα της ναρκισιστικής κακοποίησης και της συνεξάρτησης. Γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Άρα ένας άνθρωπος έχει μεγαλώσει σε ένα κλίμα ναρκισιστικής κακοποίησης όπου συνεχώς οι ανάγκες του παραβλέπονταν και όπου συνεχώς δεχόταν αρνητικά μηνύματα για τον εαυτό του τότε είναι πολύ καλά εμπεδωμένο μέσα του ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να εξελιχθεί, δεν μπορεί να ζήσει μόνος, δεν μπορεί να μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα, δεν μπορεί να μετατρέψει την αυτολύπηση σε αυτοσυμπόνια. Ο πιο βασικός ρόλος που επιτελεί μία ψυχοθεραπευτική σχέση είναι να μάθεις εμπειρικά, βιωματικά στην πράξη ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τυχαίος, είναι ψυχολόγος, είναι ψυχοθεραπευτής, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας, ο οποίος σε εμπιστεύεται, σε παίρνει από το χέρι, σου δείχνει ότι πιστεύει σε σένα ότι μπορείς να αλλάξει, μπορείς να εξελιχθείς και σου μαθαίνει μέσω της ψυχοθεραπευτικής σχέσης υγιέστερους τρόπους για να συνδέεσαι με τον εαυτό σου πρώτα και με τους άλλους έπειτα. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να μετατρέψει την αυτολύπηση σε αυτοσυμπόνια πρέπει επιτέλους να αγαπήσει τον ευλογημένο τον εαυτό του. Πρέπει επιτέλους να δει ότι ο άνθρωπος έχει την αξία του πρέπει επιτέλους να δει τον εαυτό του μέσα από άλλα γυαλιά. Εκτός από τα παραμορφωτικά γυαλιά που του έχουν δώσει να φορέσει οι κακοποιητές του. Οι περισσότερες περιπτώσεις ναρκισιστικής κακοποίησης ξεκινούν μέσα από την οικογένεια. Οδηγούσα μια μέρα και μου ήρθε στο μυαλό μια ατάκα την οποία την έγραψα στο ημερολόγιο μου ήταν η εξή ατάκα. Η γλώσσα αγάπη των γονιών μου ήταν το νέγκινγκ. Τι σημαίνει αυτό. Γλώσσα αγάπη είναι ο τρόπο με τον οποίο ο γονιό, στην περίπτωση αυτή, δείχνει την αγάπη του στο παιδί του. Είναι ένα όρο αυτό τη pop κουλτούρα. My love language. Η γλώσσα αγάπη μου. Η γλώσσα ο... Οπο... ο τρόπος με τον οποίο δείχνω την αγάπη. μου. Ε, μια υγιής γλώσσα αγάπης γονιών προς παιδί είναι η αγκαλιά και η τρυφερότητα. Μια υγιής γλώσσα αγάπης γονιού προς παιδί είναι η ενθάρρυνση. Μια υγιής γλώσσα αγάπης γονιού προς παιδί είναι η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης του παιδιού και ούτω καθεξής. Για κάποιους γονείς η γλώσσα αγάπης τους ήταν και είναι το νέγκινγκ. Δηλαδή, αντί να πούν στο παιδί τους. Νιώθω περήφανος για σένα, για το συγκεκριμένο πράγμα που έχεις επιτύχει. Δεν θα πούν αυτό. Θα πούν ναι μεν, μπορεί να έχεις επιτύχει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, όμως είσαι λέμαρη. Ή μπορεί να τα κατάφερες απίθανα σε ένα θεατρικό που έλαβες μέρος, όμως πρόσεξε μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Έτσι μεγάλωσα εγώ. Μεγάλωσα συνεχώς με προσβλημένα από τους γονείς μου. Ήταν έγνοια τους, μεγάλη, μην τυχόν και πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Το έλεγαν έτσι, επιλέξει, να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Μην τυχόν και αποκτήσω αυτοπεποίθηση και όμοι το αυτοεκτίμηση. Μην τυχόν και πιστέψω στον εαυτό μου. Πέραν τούτου, έχω βιώσει και στιγμές άμεσης σωματικής βίας πέρα από την αδιόρατη ψυχική βία που αποτελεί τον έγκυγκ. Όλα αυτά έχουν συντελέσει ώστε για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής μου μέχρι σήμερα να έχω εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, να πιστεύω ότι είμαι ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο και ένας λόγος γι' αυτό ήταν και η αντιδραστική βιαιότητα που άρχισαν να αναπτύσσουν από μια ηλικία και μετά. Θα σας βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το επεισόδιο του podcast για την αντιδραστική βιαιότητα να το ακούσετε, αν δεν το έχετε ακούσει, να το θυμηθείτε αν το ακούσατε. Άρα, μέσα στο μυαλό μου υπήρχε ένα μείγμα απόψεων για εμένα, κυρίως αρνητικό. Ότι είχαν πάρει τα μυαλά μου αέρα, υπήρχε κίνδυνο να πάρουν τα μυαλά μου αέρα, ότι ήμουν ένα πάλιο κόριτσο επειδή όταν με χτυπούσε ο πατέρα μου, εγώ έβγαζα γλώσσα. Ότι ήμουν ένα παλιό χαρακτήρα, γιατί ήμουν ο truth teller τη οικογένεια, ήμουν αυτό που έλεγε τι αλήθειε. Υπάρχει ένα ρόλο σε μια αναρκησιστική οικογένεια που ονομάζεται ο ρόλος του truth teller. Είναι το παιδί εκείνο το οποίο θα πει «Μαμά, ο βασιλιάς είναι γυμνός είναι εκείνο το παιδί το οποίο θα ανοίξει το στόμα του και θα πει την αλήθεια. Και τιμωρείται γι' αυτό. Και μαύροπροβατίζεται γι' αυτό. Γίνεται μαύρο πρόβατο μετά. Γίνεται ε, αποδιοπομπαίο τράγο. Γιατί δεν αντέχουν την αλήθεια τα ναρκιστικά συστήματα. Δεν την αντέχουν. Τα ναρκιστικά συστήματα οικογενειών είναι χτισμένα πάνω σε ψεύδι κατάφορα ψεύδι που λένε οι ναρκιστέ γονεί στου εαυτού του και στου άλλου, ή που λένε οι συνεξαρτώμενοι γονεί στου εαυτού του και στου άλλου. Και ένα γονιό με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα ψεύδεται στον εαυτό του ότι είναι καλό γονιό και ψεύδεται και στου άλλου. Και επίση ένα συνεξαρτητικό γονιό με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα ψεύδεται στον εαυτό του ότι είναι καλό γονιό και ψεύδεται και στου άλλου. Πώ ένα συνεξαρτώμενο ψεύδεται στον εαυτό του και στου άλλου, Λέει, εγώ δεν τον χωρίζω αυτό τον άνδρα, δεν τη χωρίζω αυτή τη γυναίκα, γιατί λυπάμαι τα παιδιά. Για τα παιδιά δεν χωρίζω. Σκέφτομαι τα παιδιά. Ενώ στην πραγματικότητα μένει εκεί πέρα που κακοποίησε και εσύ και τα παιδιά σου, αλλά κυρίω τα παιδιά σου, γιατί θέλει τη βολή σου. Ή γιατί φοβάσαι να πάρει το επόμενο βήμα. Άρα, το να είσαι ο truth teller μια ναρκιστική οικογένεια είναι ένα κακό ρόλο. Είναι ένα ρόλο από δύο πομπέου τράγου. Οπότε, με όλα αυτά τα αρνητικά μηνύματα που έπαιρνα μεγάλωνοντα. Και με τη γλώσσα αγάπη στο γονιό μου που ήταν κυρίω νέγκιν, κυρίω νέγκιν, υπήρχε εκεί σωματική κακοποίηση, αλλά κυρίω νέγκιν, ντρόπιασμα. τον ντρόπιασμα, το shaming μπαίνει μαζί με τον νέγκιν. Κοροϊδίε. Κοροϊδεύαν τι αδυναμίε μου. Ο κάθε άνθρωπο έχει και δυνάμει, έχει και αδυναμίε. Μπορεί ένα παιδί να είναι πολύ δυνατό σε κάποιου τομεί και σε άλλου τομεί να είναι αδύνατο. Ένα γονιό, ο οποίο έχει αυθεντική αγάπη για το παιδί του, θα ενθαρρύνει το παιδί του να συνεχίσει να είναι καλό στου τομεί που είναι καλό και θα το ενθαρρύνει να προσπαθήσει να γίνει καλύτερο, εάν γίνεται, στου τομεί που δεν γίνεται. Και θα του δείξει κατανόηση. Δεν θα το κοροϊδεύει. Δεν θα του πει, μπορεί να έχει 20 στο τάδε μάθημα, αλλά στο τάδε μάθημα δυσκολεύεσαι. Θα του πει, μπράβο, μπράβο, τα καταφέρνει, μπράβο, έχει γράψει καλύτερα από το προηγούμενο διαγώνισμα. Αν έχει να κάνει με μαθήματα ή αν έχει να κάνει με ικανότητε. Κάποια παιδιά είναι πολύ καλά στο χορό, κάποια είναι πολύ καλά στο τραγούδι, κάποια άλλα είναι πολύ καλά στο γράψιμο, κάποια είναι πολύ καλά στη γυμναστική. Ένα γονιό με αυθεντική αγάπη θα στηρίξει το παιδί του, τι επιλογέ του, θα το στηρίξει να αναπτύξει αυτά που θέλει το παιδί να αναπτύξει και θα του πει: Δεν πειράζει ρε παιδί μου, αν δεν χορεύει και πολύ καλά. Δεν είναι για να χορεύουμε όλοι, εσύ γράφει ωραία για παράδειγμα. Όχι να έχει ένα παιδί που γράφει πολύ ωραία και να το κοροϊδεύει ότι είναι άτσαλος στο χώρο ή να το κοροϊδεύει ότι δεν τα καταφέρνει στη, στη φωνητική. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψει δεν θίγουμε. Ή να μην συγκρίνει το ένα παιδί με το άλλο. Το κάθε παιδί έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, το δικό του ξεχωριστό σετ γονιδίων που έχει κληρονομήσει. Και το κάθε παιδί έχει το δικό του δυναμικό. Είναι εντελώ άδικο να συγκρίνει το ένα παιδί με το άλλο. Εντελώ άδικο και για το ένα παιδί και για το άλλο παιδί. Ακόμη και για το παιδί που παίζει το ρόλο του χρυσού παιδιού στην οικογένεια, του Golden Child, του κάνει ζημιά. Γιατί το βοηθά να μεγαλώσει χωρί ενσυναίσθηση. Του δίνει το μήνυμα ότι επειδή είσαι πολύ καλό στα μαθηματικά, για παράδειγμα, είσαι πολύ καλό στα αθλήματα, επειδή είσαι καλό και στα αθλήματα και στα μαθηματικά και στι γλώσσε, είσαι super. Και δεν είσαι σαν τον αδερφό σου ή σαν την αδερφή σου, ο οποίο μπορεί μεν να είναι πολύ καλό στα νέα ελληνικά να είναι, είναι καλό στην ιστορία, αλλά είναι σβουμ στα μαθηματικά και δεν τα καταφέρνει καθόλου με τη γυμναστική. Άρα εσύ είσαι πολύ σπουδαίο, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Μπορεί με ένα, να δώσει αυτοπεποίθηση στο χρυσό παιδί, αλλά αποτυγάνει ικτρά να του διδάξει την ενσυναίσθηση, τον ανθρωπισμό και τη συμπόνια προ του άλλου ανθρώπου. Λοιπόν, άρα η πρώτη κοπέλα, εδώ στο ερώτημά μα, για το πώ μπορώ να εξελιχθώ από την αυτολύπηση στην αυτοσυμπόνια. Εφόσον δεν έχεις δύναμη, νιώθει ότι δεν έχει δύναμη να αγαπήσει τον εαυτό σου, πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, για να μάθει εμπειρικά μέσα από την ψυχοθεραπεία και βιωματικά να αγαπάς τον εαυτό σου. Επίση, μέσα από την ψυχοθεραπεία θα μάθει να βάζει όρια και θα μάθει να μετατρέπει τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα. Ξαναλέω κάτι που έχω πει πολλέ φορέ, υπάρχουν τρει παράγοντε οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται: ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα. Όταν τα κάνουμε και τα τρία μαζί, τότε θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και χρειάζεται επιμονή και προσπάθεια. Πώς για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να χτίσει ένα σπίτι, έχει την επιμονή και την υπομονή να ξεκινήσει από τη σκέψη του να χτίσει ένα σπίτι. Να προχωρήσει στο να βρει το χώρο που θα χτίσει αυτό το σπίτι. Να αγοράσει το χώρο που θα χτίσει το σπίτι. Μπορεί να του πάρει πολλά χρόνια να το αγοράσει. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει δάνειο και να το αποπληρώνει. Μετά να κάνει το όραμα, το conception, τη σκέψη του τι είδου σπίτι θέλει να χτίσει. Να πάει να βρει τον αρχιτέκτονα με τον οποίο θα συνεργαστεί για να χτίσει αυτό το σπίτι. Να βγουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Να πληρώσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια που κοστίζουν αρκετά χρήματα. Να βρει του εργολάβου ή τον εργολάβο που θα αναλάβει το χτίσιμο να βρει ποιο θα αναλάβει την επίβλεψη του σπιτιού και να έχει την υπομονή και την επιμονή για όσα χρόνια και αν χρειαστεί να μέχρι να χτιστεί το σπίτι του και ο καθένα αναλόγω των δυνατοτήτων του, των οικονομικών πρώτων και αναλόγως του τι συμβαίνει στην περιοχή του σε σχέση με ε, 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 υπηρεσίε όπως εργολαβικές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικοδομικές, υπηρεσίες ειδικών και ούτω καθεξής, να περάσει αυτή τη διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει ένα, δύο, τρία, πέντε, έξι χρόνια. Αν όμως έχεις ένα όραμα να χτίσει ένα σπίτι, δεν θα πεις, ρε παιδί μου, έχω φτάσει στα σχέδια, έχω κάνει τα σχέδια, έχουν ανοίξει και, του τους λάκους, έχουν ανεγείρει οι εργάτες και τις κολόνες, έφτασα μέχρι εκεί και τώρα κουράστηκα. Δεν θα προχωρήσω με την οροφή, δεν θα προχωρήσω με του τοίχου, δεν θα προχωρήσω με τον. Θα... Κουράστηκα. Το κάνουμε αυτό. Όχι. Όποιο έχει μπει στη διαδικασία να χτίσει ένα σπίτι, γράψτε στα σχόλια. Πόσο χρόνο παίρνει, πόσο χρήμα παίρνει, πόση προσπάθεια παίρνει, πόση υπομονή χρειάζεται, πόση επιμονή χρειάζεται, πόσε απογοητεύσει έχει και ούτω καθεξή. Εδώ μια φίλη μου ανακαίνιζε ένα διαμέρισμα και τη πήρε ένα χρόνο ολόκληρες ιστορίες με τους εργάτες, με τους ε, ε, επιπλοποιούς, με τον ένα, με τον άλλο, για να καταφέρει να φτάσει στο αποτέλεσμα εκείνο, το οποίο είχε από την αρχή στο μυαλό της. Ολόκληρη ιστορία, ένα χρόνο για να γίνουν κάποιε αναγεννήσει μέσα σε ένα διαμέρισμα. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να χτιστεί ένα σπίτι από τα θεμέλια. Λοιπόν, κάνουμε ψυχοθεραπεία. Ψυχοεκπαίδευση, δεν αφήνουμε την ψυχοεκπαίδευση. Ακούμε καθημερινώ ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και καινούρια και παλιότερα, ούτω ώστε να μπουστάρουμε συνεχώ τον εαυτό μα με την αισιοδοξία που βγαίνει μέσα από αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και με το know-how και με τι γνώσεις και την εισήγηση κάποιων εργαλείων ψυχοεκπαίδευση. Τα παίρνουμε στη ψυχοθεραπεία μας, ασχολούμαστε με τη ψυχοθεραπεία μας και στον ελεύθερο μας χρόνο ασχολούμαστε με όσα μάθαμε στη ψυχοθεραπεία, στη ψυχοεκπαίδευση και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε πάνω μας. Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να μετατραπείς από έναν άνθρωπο που έχει μαθημένη αβοηθησία και λυπάται τον εαυτό του σε έναν άνθρωπο που έχει αυτοσυμπόνια. Χρειάζεται προσπάθεια. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Χρειάστηκα χρόνο για να σταματήσω την αυτολύπηση. Μπράβο όμως, α. Μπράβο, είδες, το λέει η φίλη, χρειάστηκα χρόνο. Δεν νομίζω ότι έχω σταματήσει εντελώς. Είναι μία συνεχής προσπάθεια. Πρέπει συνέχεια να σε επιφυλακή ώστε να μην πέφτεις στην παγίδα της αυτολύπησης. Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι με προσεγγίζουν για να μου κλαφτούν, ενώ παράλληλα μου την πέφτουν. Α, πόσον είναι αυτό το πράγμα. Να σου κλαίγεται κάποιο και να σου την πέφτει παράλληλα. πο, πο, πο. <laughs> Και όταν βάζω όρια και, και λέω ότι δεν θέλω φλερτ, γίνονται καπνός Τουλάχιστον το καταλαβαίνω πιο γρήγορα πια. Και σε εμένα όταν πάω να αρχίσω να κλαφτώ και στου άλλου όταν πάνε να το εκμεταλλευτούν ότι ακούω. Αυτό που δεν έχω ξεριζώσει είναι η ενοχή. Νιώθω ενοχέ όταν χρειάζομαι βοήθεια. Και όταν βάζω τα όρια μου, νιώθω λίγο κακιά. Το κάνω όμω. Σημαντική καλλιέργεια τη αυτοσυμπόνια πολύ. Άρα εδώ η φίλη μα έχει πει δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι νιώθει ενοχέ όταν χρειάζεται βοήθεια και όταν βάζει όρια νιώθει λίγο κακιά αλλά το συνεχίζει. Λοιπόν, fake it till you make it λένε οι εγγλέζοι. Κάνε κάτι σαν πως και σου βγαίνει αυτόματα, μέχρι, μέχρι να αρχίσει να σου βγαίνει αυτόματα. Είναι σημαντικό να επιμείνουμε στο να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας και τους άλλους. Όταν χρειαζόμαστε βοήθεια, να ζητάμε βοήθεια παρόλο που από μέσα μας νιώσουμε, νιώθουμε ενοχές να ζητήσουμε βοήθεια. Ή νιώθουμε άσχημα να ζητήσουμε βοήθεια. Να πέφτουμε κάτω από τον εγωισμό μας και να ζητάμε βοήθεια και να βάζουμε όρια προκειμένου να προστατέψουμε τον εαυτό μας έστω και αν νιώθουμε ότι είμαστε κακοί επειδή βάζουμε όρια. Το καταλαβαίνω πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το αντιλαμβάνομαι. Το να νιώθεις κακός και να λες κρίμα μωρέ, κρίμα. Όχι. Πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, να βάζουμε όρια. Τα όρια είναι μια πράξη αγάπης και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους ανθρώπους. Και το να ζητάμε βοήθεια είναι μία πράξη ανθρώπινη, μία πράξη οποία δείχνει αγάπη προς τον εαυτό μας και μία πράξη οποία μας φέρνει πιο κοντά με άλλους ανθρώπους και μας βοηθά το να ζητάμε βοήθεια να βλέπουμε και τις σχέσεις μας καλύτερα. Και ζητάμε βοήθεια από ψυχολόγο, κάνουμε ψυχοθεραπεία. Ζητάμε βοήθεια από φίλους που θεωρούμε ότι η σχέση μας έχει τέτοια δυναμική που να μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και γενικά εάν υπάρχει κάτι που μπορούμε να το κάνουμε με βοήθεια σε ένα εργασιακό περιβάλλον για παράδειγμα αν μπορούμε να μοιραστούμε ένα project με έναν συνάδελφο γιατί όχι και αν μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια να μας διευκρινίσει κάτι γιατί όχι δεν είναι κακό να ζητά βοήθεια δεν είναι κακό να παραδέχεσαι πως αυτό δεν το γνωρίζω τόσο καλά ή αυτό δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Δεν είναι κακό. Αντιθέτω, οι ευφύ άνθρωποι, οι καλλιεργημένοι άνθρωποι, οι μορφωμένοι άνθρωποι, οι σοφοί άνθρωποι αναγνωρίζουν το σοκρατικό εν είδα ό,τι ου δεν είδα. Ένα πράγμα ξέρω πω δεν ξέρω τίποτα. Και δεν ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια. Οι άνθρωποι που ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια, οι νιώθουν άσχημα να ζητήσουν βοήθεια, καταλήγουν στην υπερκόπωση, καταλήγουν στην εξάντληση, την κακουχία Πώ πρακτικά πώ εξελίσσομαι από την αυτολύπηση στην αυτοσυμπόνια, κάνοντα το πνευματικό μου αγώνα, κάνοντα την ψυχοεκπαίδευση μου, κάνοντα την ψυχοθεραπεία μου και προσπαθώντα συνειδητά να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον εαυτό μου. Να σταματήσω να βλέπω τον εαυτό μου σαν ένα μίζερο και κακομύρι άνθρωπο που δεν έχει διέξοδο, αλλά να τον βλέπω σαν ένα αγωνιζόμενο άνθρωπο ο οποίος έχει όλες τις καλές προθέσεις για να βοηθήσει τον εαυτό του να βγει από τις δυσκολίες τις οποίες βρίσκεται. Και αυτές οι καλές του προθέσεις μεταφράζονται σε προσωπικό πνευματικό αγώνα, σε επιμονή, σε υπομονή, σε ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση. Μας το εύχομαι.